στάδιο, τότε θεωρίζουν αμέσως αρχίατρο το στρατιωτικό νοσοκομείο και όλο το νοσοκομείο της περιοχής. Εδώ πηγαίνει κάθε μέρα στο σταθμό του τρένου. Διαλέγει τους πιο βαριά τραυματίες και τους χειρουργείς και έτσι έσωσε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Παρά την ηλικία του και την επισφαλή υγεία του, χειρουργούσε 14 με 15 ώρες την μέρα. Είναι άλλοι γιατροί τον θεωρούσαν πολύ τη δεύτερη κατηγορία. Δεν του επέτρεπαν ούτε να συνηθίζεται στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Εκείνος όμως ποτέ δεν παραπονέθηκε. Το 1943 λοιπόν εκλέγεται από την Ιεράσυνοδο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ως Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάς. Αλλά σε λιγότερη σήμερα έχει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Δεν υπήρχε πουθενά ανοιχτή είδηση. Μετά από πολλές προσπάθειες, ανοίγει μια εκκλησία, ένα μικρό παρεκκλήσι, μάλλον ξύλινο, 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Σήμερα γράφει μια ταβέρνα έξω από την Τρισάκη αυτό. Από εδώ ξεκίνησε η εκκλησιαστική ζωή στη Σιδερία. 28 Φεβρουαρίου του 1943, όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά ο Άγιος Λουκάς.